Ξεκινώντας την τοποθέτησή μου, θα ήθελα να επισημάνω κάποια θέματα για την κοινοβουλευτική διαδικασία. Νομίζω ότι οφείλω να καταθέσω αυτή τη δήλωση, διαπιστώνοντας και ένα κλίμα το οποίο δεν νομίζω ότι περιποιεί τιμή για το Ελληνικό Κοινοβούλιο των τελευταίων ημερών. Οφείλουμε να προστατεύσουμε την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για μας, για το ΣΥΡΙΖΑ, η προσήλωσή μας στη δημοκρατική ταυτότητα μας υποχρεώνει να το κάνουμε. Βέβαια, εμείς έχουμε και ένα άλλο καθήκον. Να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε τη λαϊκή εντολή των εκλογών του 2015, που μας υποχρεώνουν να είμαστε σταθεροί και αποτελεσματικοί όσον αφορά όλα τα θέματα, τη σωτηρία της χώρας, την πρόοδο, την κοινωνική δικαιοσύνη, να μην χάσουμε τον δρόμο, όσο και αν είναι δύσβατο το μονοπάτι. Όμως αυτές τις μέρες μέσα στη Βουλή ζήσαμε μια συνειδητή και στημένη υποβάθμιση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ένα θέατρο κραυγών, αλλά και έναν λόγο ο οποίος είναι έντονα υποτιμητικός για το επίπεδο της χώρας μας, για τον πολιτισμό της Ελλάδας και όχι μόνο από την αξιωματική αντιπολίτευση. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι ο στόχος όλων αυτών των προσπαθειών είναι να σταματήσει η λαϊκή εντολή. Όμως θέλουμε να επισημάνουμε ότι, αγαπητοί συνάδελφοι, δίνεται χώρο σε εμετικές, αντιδημοκρατικές, ακροδεξιές και φασιστικές φωνές και λογικές. Εμείς έχουμε την ευθύνη, αλλά την έχετε και εσείς. Εμείς την επισημαίνουμε και παίρνουμε πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή. Ας περάσουμε όμως στην ουσία του νομοσχεδίου. Η σημερινή συζήτηση στοχεύει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας στο Eurogroup της Τρίτης. Στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Κάτι που περιμένει όλη η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη. Στη χρηματοδότηση της χώρας μας, αλλά και στη συμφωνία για το χρέος. Από αυτές τις πλευρές, καταλαβαίνετε ότι η σημερινή συζήτηση έχει κορυφαία σημασία για τη χώρα μας. Η οποία στο τέλος του 2014 ήταν τελευταία στην Ευρώπη και ήταν υποχρεωμένη, διωγμένη από τα Eurogroup, αποτυχημένη στους στόχους για το πλεώνασμα και σε όλα τα μέτρα μεταρρυθμίσεων, να λάβει μέτρα ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Που είχε ήδη 25% μείωση του ΑΕΠ, ήδη 28% ανεργία, ήδη 33% φτώχεια. Η χώρα ήταν στον κρεμό. Δεν ήταν στο χείλος του κρεμού, ήταν ήδη στον κρεμό. Και εμείς αναλάβουμε την ευθύνη που οι Έλληνες πολίτες επέλεξαν. Και μέσα από μια σκληρή και δύσκολη μάχη και περίοδο, φτάσαμε στο έκτακτο Eurogroup της 9ης Μαΐου, όπου δεν είχαμε να διαχειριστούμε μόνο τη συμφωνία, αλλά και τους νέους εκβιασμούς που προέκυψαν τον Απρίλιο. Για την ομοθέτηση 3,6 δισεκατομμυρίων μέτρων ευρώ, αλλά και την προδιαγραφόμενη μη δέσμευση κάποιων ευρωπαϊκών χωρών για το χρέος. Δεν ήταν ελληνικό το πρόβλημα. Δεν ήταν ένα πρόβλημα που έπρεπε να λύσουμε γιατί αφορούσε τη χώρα μας. Ήταν ένα βαθιά και είναι ένα βαθιά δομικό πρόβλημα της Ευρώπης. Που δυστυχώς το σύνολο της αντιπολίτευσης της χώρας δεν το διαπιστώνει. Δεν μπορεί να το δει. Δεν μπορεί να δει έξω από αυτή τη μικροκομματική ανάγνωση. Με μια στήρα επαρχιωτική λογική, σας επισημαίνουμε ακόμα μια φορά. Όσο μένετε στη διαχείριση της καρέκλας, χάνετε τα επίδικα και της χώρας και της Ευρώπης. Και αυτό είναι σημεία για τη χώρα και τους πολίτες. Γι' αυτό και είμαστε υποχρεωμένοι να σας το πούμε. Όμως εμείς καταλήξαμε σε αυτό το έκτακτο Eurogroup με πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Σε αναντιστοιχή, αν θέλετε, με τη δύναμη και τη θέση της Ελλάδας το Δεκέμβρη του 2014. Όμως, για να κάνουμε λιγάκι μια πραγματική συζήτηση, κατατέθηκε από το Δεκέμβρη του 2014 ή από τις εκλογές του 2015, τον Ιανουάριο, μέχρι σήμερα, μια άλλη προοπτική, μια άλλη επίλυση, μια άλλη στρατηγική ή μια άλλη πρόταση για να λύσουμε διαφορετικά το πρόβλημα της χώρας? Γιατί πρέπει να αφήσουμε λίγο τα κροκοδίλια δάκρυα περί καταστροφής και περί προβλήματος και αδυναμίας χώρας. Υπάρχει κάτι διαφορετικό που μπορούμε να κάνουμε? Εμείς έχουμε ακούσει δύο άλλες εναλλακτικές. Η μία είναι η νεοφιλελεύθερη πρόταση. Την κατέθεσε ο κ. Μητσοτάκης στη Washington Post. Διεθνές νομισματικό ταμείο, ξεπούλημα περιουσίας, απόλυση υπαλλήλων, επιπλέον λιτότητα, καμία εθνική κυριαρχία, όχι απλά Μητσοτάκης, Άδωνης, αλλά και Βέμπερ, Σόιμπλε, δηλαδή Brexit. Το πακέτο του Brexit, ολοφάνερο, μέσα τη μεγαλύτερη λιτότητα. Μια χώρα απαξιωμένη. Η νεοφιλελεύθερη λογική. Υπάρχει και μια άλλη, δονκιχωτική, αν θέλετε, αντίληψη. Με μια ηθική φαντασίωση, αλλά χωρίς καμία πρόταση κοινωνικής επιβίωσης. Η δραχμή, η ηθική, η καθαρή, αλλά πάλι η δραχμή. Και εμείς μπορεί να μην είχαμε εμπειρία διοίκησης, να μην είχαμε τον κρατικό μηχανισμό, να μην τον έχουμε ακόμα και ίσως να μην μας ενδιαφέρει γιατί δεν έχουμε τέτοιες προτεραιότητες, αλλά πάντως η χώρα ήταν στον κρεμό και εμείς κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει και τώρα η χώρα σηκώνεται στα πόδια της. Και δεν το λέμε εμείς αυτό. Το λένε όλα τα νούμερα, το λένε όλοι οι θεσμοί, θα το πούν τα αποτελέσματα και στο Eurogroup. Όμως,
Είναι δυνατόν να τοποθετείτε σήμερα μια συζήτηση άγνοιας περί του αντικειμένου και περιεχομένου του νομοσχεδίου, γιατί αυτό το θέατρο παίξανε πολλοί συνάδελφοι της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή της Πέμπτης. Από τον Ιούλιο, από το συμβιβασμό στο Eurogroup και στο Συμβούλιο Κορυφής, στη Βουλή τον Αύγουστο και εδώ και 8 μήνες συζητάμε το ίδιο ακριβώς θέμα. Και το ψηφίσαμε. Επειδή μάλλον η επιμέλεια των βουλευτών δεν αποκαταστάθη μετά τα φαινόμενα των προηγούμενων μνημονίων που κάποιοι διαβάζανε, οφείλω να αναφέρω ξανά στη Βουλή και να τα ακούει και ο ελληνικός λαός πού τα συμφωνήσαμε και πού τα περιγράψαμε. Στο νόμο λοιπόν που ψηφίσαμε το 43-36, προφανώς όχι εσείς, και προφανώς εννοώ για τη Νέα Δημοκρατία, για το ποτάμι, για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, το Ταμείο Περιουσίας ήταν στις σελίδες 1030-1031, στο 43-36. Η έμεση φορολογία στη σελίδα 10-16. Και μάλιστα εκεί προβλεπότανε μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων, πάγωμα δαπανών, φορολογικά μέτρα παραμετρικού χαρακτήρα και η παρακολούθηση με τις θεσμιστικά μέτρα των δημοσιονομικών κινδύνων. Ακόμα και αυτό είπε, το περίγραμμα του μηχανισμού ήταν μέσα. Ο ΕΝΦΙΑ στη σελίδα 10-17. Η Αυτόνομη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στη σελίδα 10-18. Η ρύθμιση των κόκκινων δανείων, σελίδα 10-24. Ο ΑΔΜΙΕ, 10-29. Το χαρακτηρισμός του επαγγέλματος του αγρότη, το 10-17. Η ρυθμίση για το πόθεν έσχες, σελίδα 10-33. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, σελίδα 10-31. Τα λιμάνια, 10-30. Και χωρίς προβλέψεις που εμείς επεκτείναμε για τη ρυθμιστική αρχή. Οι συμβάσεις των αεροδρομίων, 10-30. Και ο ΑΔΜΙΕ περιβλεπόταν αρνητικότερα από ό,τι καταλήξαμε. Πάρα πολλά από αυτά που προβλεπότανε και ψηφίσαμε και γνωρίζατε έχουν πολύ καλύτερη κατάληξη από αυτή που είχαμε ως περιεχόμενο ζήτηση τον Αύγουστο. Αλλά επειδή μάλλον δεν ξέρετε μάλλον πού βρίσκονται όλα αυτά, εγώ ξανακαταθέτω το 43-36, γιατί φαίνεται ότι η επιμέλεια πρέπει να επιστρέψει στη Βουλή. Παρακαλώ πολύ για τα πρακτικά. Όμως επιπλέον του 43-36, γιατί γίνεται μια συζήτηση και από τα μέσα ενημέρωσης, υπάρχει ένα ευρώ παραπάνω από τα 3%, τα 5,4 δις που επιβαρύνουν τη χώρα με τη δική μας ευθύνη, με την τρέχουσα πολιτική, με την τρέχουσα κυβέρνηση. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω από τα 5,4 δεν έχουμε ως καθυστέρηση, ως αδυναμία, ως έλλειμμα, ως καθυστέρηση, αν θέλετε, έστω της οικονομικής μηχανής. Για πρώτη φορά η χώρα δεν έχει πέναλτι στις ευρωπαϊκές συσκέψεις. Για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια η αξιολόγηση διαπιστώνεται εδώ και 1,5 μήνα από όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και τη μεγάλη εβδομάδα από την ίδια την Κομισιόν ότι είναι πλήρης. Και βλέπετε αυτό που δεν λέμε εμείς, το λένε πλέον και όλοι οι άλλοι. Όμως εγώ διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα σοβαρότερο ρήγμα πλέον στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και αυτό πρέπει να το δείτε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι δυνατόν ο κύριος Γιούνκερ, ο κύριος Σόιμπλε, η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Ντάσεμπλουν να λένε 5,4 και ο κύριος Ταϊκούρας να λέει 9 δις, κάποιος άλλος συνάδελφος από τη Νέα Δημοκρατία να λέει 12 δις. Πρέπει να συμφωνήσετε επιτέλους και να συμφωνήσετε και με την ευρωομάδα σας. Γιατί το έκτακτο Eurogroup επιβεβαίωσε ότι δεν φούσκωσε ο λογαριασμός από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ οικολόγων για τους Έλληνες πολίτες. Και αυτό αποδεικνύει, κύριοι και κυρίες βουλευτές, ότι η αντιπολίτευση δεν υποστηρίζει τη διαπραγμάτευση της χώρας. Δεν υποστηρίζει ούτε την προστασία παραδείγματος χάρη των δανειοληπτών. Δεν υποστηρίζει κανένα στοιχείο του νόμου το οποίο έχει έρθει. Μας εγκαλούν όμως, το άκουσα τον κύριο Σταϊκούρα, να πετύχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα και τη μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση την Τρίτη. Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε για την πατρίδα μας. Θα το κάνουμε για τους Έλληνες πολίτες. Όμως αυτή η απόλυτη σύγχυση που επικρατεί στην αντιπολίτευση μπορεί να κάνει κακό στη χώρα. Και αυτό οφείλεται στην απώλεια στρατηγικού σχεδίου και προοπτικής πλέον, ιδιαίτερα για τη Νέα Δημοκρατία. Μας κατηγορούσαν ότι ρισκάρουμε το καλοκαίρι με την καθυστέρηση και πρέπει να ψηφίσουμε συμφωνία και ό,τι να είναι. Και ήταν με τη στρατηγική του ναι. Και τώρα αυτά που κερδίσαμε, προφανώς τα ψηφίσανε, αλλά αρνούνται να τα υποστηρίξουν. Μας κατηγορούν από μια μεριά ότι συμφωνήσαμε τα πάντα με τους δανειστές και τώρα λένε γιατί κάνατε 6 μήνες διαπραγμάτευση για να κερδίσετε κάτι περισσότερο, όπως τον ΑΔΜΙΕ, παραδείγματος χάρη. Μας κατηγορούν για αρνητικά στοιχεία στην οικονομία και περιγράφουν ένα ιδιαίτερο αρνητικό τοπίο παντού, όπου σταθούν και όπου βρεθούν, δημιουργώντας αρνητικό κλίμα και στους επενδυτές. Και από την άλλη μεριά, όταν τα ανακοινώνει η Eurostat, προτιμούν να πάρουν το μέρος των διαρροών εις βάρος της χώρας, παρά να υποστηρίξουν ότι οι Έλληνες πολίτες και παραγωγή το πετύχαν, η ελληνική πολιτεία. Και ακόμα και στα κόκκινα δάνεια εκφράζεται αυτή η παλινοδία. Πριν μία εβδομάδα δημοσιεύτηκαν απόψεις υποστήριξης από τη Νέα Δημοκρατία τη θέση για τα κόκκινα δάνεια, διότι προφανώς η προστασία του 93% των δανειοληπτών είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το αγνοήσουν. Τώρα όμως έρχονται εδώ πιεσμένοι από τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του πρώην Προέδρου του, κ. Σαμαρά, και λένε όχι, δεν τα υποστηρίζουμε.
Το εκρεμές της Νέας Δημοκρατίας δεν σταματά να κινείται. Όμως προσέξτε, στον αγώνα Μητσοτάκης-Σαμαράς σημειώστε 2. Στον αγώνα Χατζηδάκης-Άδωνης σημειώστε 2. Το περίεργο είναι ότι πάντα κερδίζει η ακροδεξιά τώρα τελευταία. Και πρέπει να το προσέξετε αυτό, κύριε συνάδελφοι. Έχετε πέσει θύματα, το καταλαβαίνουμε. Κάποιοι σας έπεισαν ότι μπορούμε να είμαστε αριστερή παρένθεση. Ίσως σας έβαλαν να λειτουργήσετε προς την κατεύθυνση αυτή. Και τώρα έρχεστε προς εμάς και ζητάτε να μην τιμήσουμε τη λαϊκή εντολή. Μήπως είναι λίγο ανόητο αυτό? Να μας ζητάτε να μην ψηφίσουμε την πολιτική που Έλληνες πολίτες μας έδωσαν. Αντί να απευθυνθείτε σε όλους αυτούς που σας έβαλαν να υπηρετήσετε την αριστερή παρένθεση, να υπηρετήσετε μια δύναμη χώρα, έρχεστε και σε εμάς και ζητάτε τα ρέστα. Η απάντηση όμως είναι ότι η θέληση του λαού είναι να αλλάξει πορεία η χώρα. Αναρωτιέμαι όμως, τι σας ανησυχεί πιο πολύ? Το ότι πάει καλά η πατρίδα μας? Το ότι πλησιάζει ο διαγωνισμός για τα κανάλια, γιατί ανακοινώθηκε αυτή τη βδομάδα? Το ότι βγαίνουν την τελευταία εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα πάρα πολύ έντονα νέες λίστες φοροδιαφυγής, τα Panama Papers και το τελευταίο σκάνδαλο του Ρίκος Ντινάν? Να σας πω την αλήθεια, δεν μας προξένησε ιδιαίτερη απορία γιατί η Νέα Δημοκρατία, και μόνο η Νέα Δημοκρατία, καταψήφισε στην Εξεταστική Επιτροπή το να ζητήσει η Βουλή τη διαφημιστική δαπάνη των τραπεζών. Το περιμένουμε, το καταλαβαίνουμε. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε και μας ανησυχεί περισσότερο είναι αν σας πειράζει η πρόοδο της χώρας μας. Και πάνω σε αυτό το οικοδόμα προσπαθείτε να φτιάξετε, δυστυχώς έχετε μια πολύ μεγάλη, επιχειρήτε μια μεγάλη παραχάραξη πραγματικότητας. Ο νόμος, τον οποίο συζητάμε σήμερα, το νομοσχέδιο, είναι 282 σελίδες. Από πού ως πού 7.500 σελίδες? Μαζί με την αιτιολογική του έκθεση, μαζί με τις τροποποιούμενες διατάξεις, μαζί με το συνοδευτικό υλικό, είναι 792 σελίδες. Προφανώς αναφέρεται στα παραρτήματα των συμβάσεων των αεροδρομίων που εσείς ολοκληρώσατε ως επεξεργασία σύμβασης. Και άλλα πολλά ψέματα ακούστηκαν αυτές τις μέρες. Όπως παραδείγματος χάρη με το Ταμείο. Και δημιουργείται και μια εικόνα ψευδή σε όλα τα επίπεδα. Κυρία Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω και τη δευτερολογία μου. Ούτε η υποστημονική υπηρεσία της Βουλής δεν εντόπισε αυτές τις αδυναμίες τις οποίες εσείς λέτε. Διότι στο Ταμείο περιλαμβάνεται μόνο η ιδιωτική περιουσία του Υπουργείου Οικονομικών. Κανένα κομμάτι δημόσιας περιουσίας δεν περιλαμβάνεται. Και οι ΔΕΚΟ περιλαμβάνονται με συγκεκριμένο παράρτημα και δεν περιλαμβάνονται άλλες ΔΕΚΟ. Και είναι ψευδές όλο αυτό που λέγεται για τη δημόσια περιουσία. Δεν περιλαμβάνεται η δημόσια κοινοφελή περιουσία. Και ακόμα και από την ιδιωτική περιουσία του Υπουργείου Οικονομικών που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, μπαίνουν επιπλέον όροι για να περιοριστεί η διαχείριση με μεγαλύτερη ασφάλεια στις περιοχές Natura, στον αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή λιγότερο και από αυτό που η ΕΤΑΔ έχει έτσι κι αλλιώς στη διαχείρισή της. Αναιρεί το κοινοβουλευτικό έλεγχο στο Ταμείο? Πώς γίνεται αυτό, αφού έχουμε τύση αναφορά και αξιολόγηση? Υπάρχει έδρα στο Λουξεμβούργο εκτός Ελλάδας? Μάλλον δεν καταλάβατε, το ψηφίσαμε τον Αύγουστο. Ελλάδα και μόνο Ελλάδα. Ελληνικά μέλη, πλειοψηφία το δημόσιο. Γιατί κρύβεται όλα αυτά? Αν θέλαμε να ξεπουλήσουμε, νομίζετε θα βάζαμε 99 χρόνια? Δεν θα το κλείναμε σε 3, 5, 10 χρόνια? Τα 99 χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι, εξασφαλίζουν ότι δεν θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε. Θέλουμε να διαχειριστούμε σε βάθος χρόνου, να κερδίσει ο Έλληνας πολίτης από την αξία της ελληνικής περιουσίας, να κάνουμε μισθώσεις, να κάνουμε κοινές επενδύσεις και με ιδιωτικά και με κοινωνικά κεφάλαια. Μήπως αυτό είναι που δεν θέλετε? Να κάνουμε δηλαδή επενδύσεις στις οποίες το δημόσιο θα έχει παρακολούθηση, δηλαδή συμβάσεις εργασίας σωστές, και θέλετε να ξεπουλήσετε με μαύρη εργασία σε αυτά που είχατε συνηθίσει τόσο καιρό να κάνετε? Αλλά εδώ που τα λέμε, μας ενοχλεί που στο ταμείο το δικό μας για τα δύο μέλη θα εισηγηθούν οι δανειστές. Ποιος το έκανε αυτό? Εμείς το κάναμε? Εμείς υπερχρεώσαμε τη χώρα στο 180% του ΑΕΠ? Ούτε ένα δάνειο δεν έχει πάρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, έχει μειώσει το δημόσιο χρέος. Εσείς είστε υπεύθυνοι και γι' αυτό μας κατηγορείτε. Προφανώς για την αποικιοκρατική διάσταση που κάποιοι δικοί σας ομιλητές περιέγραψαν, εσείς είστε υπεύθυνοι. Γιατί εσείς υπερχρεώσατε τη χώρα. Εσείς που γράψατε όλα τα δάνεια. Και μάλιστα τα μοιράσατε και στους σχολητούς σας. Να πω και κάτι ακόμα που ακούστηκε ως ψέμα. Μεγαλώνει, παραμένει η ίδια περιουσία του ΤΑΙΠΕΔ. Συγκεκριμένο παράδειγμα θα σας πω. Ρόδος. 25 ακίνητα έφυγαν από τη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ. Ψέμα είπε ο κ. Βαρτισιώτης προηγουμένως. Τον καλό να έρθει να συζητήσουμε τα ακίνητα της Ρόδου. 3 μείναν μόνο μέσα. Από τα 60.000 στρέμματα της Ρόδου που ήταν στο ΤΑΙΠΕΔ, μόνο 6.500 παραμένουν. Το 90% το κερδίσαμε ξανά πίσω στο δημόσιο χώρο. Αυτά τα ξέρετε. Γιατί τα κρύβετε τους Έλληνες πολίτες? Γιατί εξακολουθείτε να παίζετε αυτό το παιχνίδι?
Για τον ένφια κρύβεται ότι αυτή τη στιγμή 6 εκατομμύρια και παραπάνω, 6 εκατομμύρια 700.000 νομίζω λέγει η ημερησία, ωφελούνται έναντι 600.000. Το ότι γλιτώσαμε με τον μηχανισμό που προτείναμε 3,6 εκατομμύρια πρόσθετα μέτρα. Το ότι προστατεύουμε το 93% της πρώτης κατοικίας στα κόκκινα δάνεια. Το ότι κερδίσαμε τη δημόσια αρχή λιμένα και αντιρρυθμιστική για να έχουμε γενική ρυθμιστική αρχή σε επίπεδο χώρας, κύριε Καρά, και σε κάθε τόπο να έχουμε περιβαλλοντική παρακολούθηση, λιμάνια, δημόσιο χώρο ελεγχόμενο από το τοπικό με συμμετοχή κέντρο αυτοδιοίκηση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο η ρυθμιστική αρχή σε επίπεδο χώρας και άλλο η τοπικότητα που έχει και την εκπροσώπηση τοπικής κοινωνίας. Και για τον ΑΔΜΙΕ, γιατί κρύβεται τι έγινε τον ΑΔΜΙΕ? Ότι ακυρώνουμε με το σημερινό νομοσχέδιο τους δικούς σας νόμους για δημιουργία και πώληση της μικρής ΔΕΗ και για πώληση του 66% του ΑΔΜΙΕ. Ποιος ΑΔΜΙΕ? Αυτός που δίνει τις ηλεκτρικές συνδέσεις στην Κρήτη και στις Κυκλάδες. Τον οποίον τι θέλατε να κάνετε? Καταθέτω στα πρακτικά δήλωση του κ. Μητσοτάκη τώρα καινούρια. Ναι στη μικρή ΔΕΗ. Εγώ λέω ναι στη μικρή ΔΕΗ. Δηλαδή να μην έχουμε έλεγχο στη σύνδεση με τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ορίστε. Τι άλλο βέβαια είπε για τα φορολογικά μέτρα του κ. Μητσοτάκης? Προτείνω μεγαλύτερη φορολόγηση στα τσιγάρα. Τώρα παραπονιέστε. Ορίστε, ο αρχηγός σας τα έχει πει. Και τι άλλο βέβαια έχει πει? Ότι όσοι υπεραμείνονται του κρατικού χαρακτήρα της ΔΕΗ προασπίζονται τα δικά τους συντεχνιακά συμφέροντα και όχι το ευρύτερο καλό. Λοιπόν, εμείς προτιμούμε να έχουμε δημόσιο χαρακτήρα στη ΔΕΗ και να βασιζόμαστε στην πατρίδα μας. Αναρωτιόμαστε τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι δύσκολα τα μέτρα. Και είναι πολλά. Όμως καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος λιτότητας. Είναι όμως τα μόνα και τα τελευταία δημοσιονομικά μέτρα τα οποία παίρνονται. Και το λέμε δημόσια στους Έλληνες πολίτες ότι αυτά τα 5,4 δις είναι το μικρότερο δυνατό τίμημα που πληρώνουμε για μια κακοδαιμονία πολιτικής υστεροβουλίας των χρόνων του δικοματισμού που χρέωσαν τη χώρα, που λειτουργήσαν με ημέτερους, που σπατάλησαν το εργατικό, επιστημονικό και νεανικό δυναμικό της πατρίδας μας, τον πολιτισμό μας, την παιδεία και όλα τα δημόσια αγαθά, για να κρατήσουν τις καρέκλες απομακρυνόμενη μέρα με τη μέρα από τις πολιτικές αξίες που κάποτε ίσως ίδρυσαν τα κόμματά τους. Υπάρχει όμως κάποιος φόβος, τον έβαλε ο κύριος Καράς. Και αν συνεχίσουν οι δανειστές να αξιώνουν τα πάντα και αν υπάρχει συνέχεια, πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε? Προφανώς χωρίς τάση πληρωμά προς το εξωτερικό, μένοντας στην Ευρώπη, γιατί είστε ευρωπαϊστής. Μας ανησυχεί εμάς αυτό το θέμα. Μας ανησυχεί αν μπορεί η χώρα μας να σηκώσει κεφάλι. Ξέρετε γιατί? Εμείς δεν κινούμαστε πολύ εύκολα, γιατί δεν συνηθίσαμε να είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, ούτε πήραμε κληρονομικό δικαίωμα τη βουλευτική καρέκλα, ούτε και εσείς, το καταλαβαίνω. Είχαμε άλλο μονοπάτι ζωής. Δουλεύαμε και τις οικογένειές μας και παράγαμε στους τόπους μας. Πήραμε όμως την ευθύνη γιατί κάποιοι κατάντησαν την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει διαδρομή ελπίδας όμως. Και εμείς την καταθέτουμε και κόντρα στους δανειστές. Πρώτα απ' όλα η πρόταση που κάνουμε για το χρέος. Η βιώσιμη σχέση μας με τους δανειστές, το βιώσιμο χρέος είναι η πρώτη παράμετρος, κύριε Καρά. Όμως και η δημοκρατία στη χώρα μας, η καταπολέμηση της διαφθοράς που σας στέλνουμε μαζί, χωρίς κίτρινες κορώνες, είναι το δεύτερο σκαλοπάτι για να πετύχουμε μια χώρα τίμια. Η εργασία επίσης είναι το τρίτο σκαλοπάτι στο οποίο πρέπει να πατήσουμε. Και βέβαια η κοινωνική δικαιοσύνη. Και είναι κρίμα που τα καλά νέα δεν ακούγονται. Καλά νέα που λένε ότι ακόμα και στο ΕΣΠΑ αυτό το στριμωγμένο, αυτή τη βδομάδα ανακοίνωσαν οι υπουργοί μας ότι στα έργα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και στις τουριστικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 25% ο προϋπολογισμός. Και άλλα λεφτά δίνουμε στην οικονομία. Και ταυτόχρονα βέβαια 500 εκατομμύρια ευρώ για το νερό, τα απορρίμματα και τα στερεά απόβλητα και πολλά έργα προστιθέμενες αξίες για τις τοπικές κοινωνίες με συμμετοχή και της αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο εμείς θέλουμε. Ρύθμιση του χρέους, τίμια κοινωνία με δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική πρόνοια και εργασία. Σε αυτή την προοπτική, που δεν μπορεί κανείς δανειστής να μας πει το γιατί, σας καλούμε να προχωρήσουμε μαζί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς.